Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κυρίας γεια μου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας κύριε Νατσούλη. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Πάμε λοιπόν, έλεγα νωρίτερα ότι θα πάμε σήμερα στο νοσοκομείο που για 2,5 μήνες, ίσως και λίγο παραπάνω, βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όχι μόνο της Καστοριάς, όλη της Ελλάδος. Σε εσάς ναι. Δηλαδή, τους εργαζομένους εκεί, που ναι. Όλο αυτό το πολύ δύσκολο διάστημα ήσασταν στην πρώτη γραμμή της μάχης. Ναι, αυτό ναι, πρέπει ναι, να ακριβώς. Κατανοήσουμε. Και σήμερα, ναι, ναι. Είστε σε μια διαμαρτυρία. Γιατί, κυρία Ζιά μου? Είναι πανελλαδική η στάση εργασίας ναι. σήμερα. Ναι, ναι. Διεκδικούμε τη μονιμοποίηση των 4.000 συμβασιούχων του ΟΑΕΔ ναι. που όλα αυτά τα χρόνια δουλεύουμε 4 χρόνια συνεχόμενα ναι. Για το σύστημα υγείας και όλο τον καιρό αυτό κανείς δεν αναφέρει αυτούς τους 4.000 του ΟΑΕΔ. Στην Καστοριά, κυρία Ζιά μου, πόσοι είστε συμβασιούχοι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο? Με τον ΟΑΕΔ είμαστε 19, αλλά είναι και άλλα παιδιά, είναι επικουρικοί και... Ναι, οι οποίοι ήσασταν όλοι αυτές τις μέρες. Αυτό το τρίμηνο σχεδόν ήμασταν όλοι, ναι. Δεν πήρατε κάποια άδεια, δεν φύγατε? Όχι, όχι, ήσασταν όχι. Ήσασταν εκεί όλοι? Όχι, καμία μέρα δεν έλειψε κανένας. Ήμασταν όλον αυτό τον καιρό εδώ, στις επάλξεις. Μάλιστα. Μήπως και ανάμεσα στους συναδέλφους σας είχατε και κάποια περιστατικά ίσως? Δεν ξέρω γιατί. Στους δικούς μας όχι. Μάλιστα. Συναδέλφου δεν έχει σημασία υπήρχαν, το νοσοκομείο. Ναι, τράβηξε ναι, πολλά και σε αυτό είχε, το κομμάτι. Αυτό ναι. θέλω να πω. Αψηφίσαμε τον κίνδυνο ναι. και ήμασταν εδώ. Δεν χρειάστηκε να φύγουμε. Και ούτε. Και, δεν αφήσαμε δηλαδή καθόλου σήμερα τη δουλειά μας. Για... Ακριβώς. Οι συμβασιούχοι που είστε εσείς, οι 19, επαναλαμβάνω που είστε σήμερα στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Ποιες ανάγκες καλύπτετε εκεί, σε ποιους τομείς είστε, κυρία Ζιά μου? Πάγιες και διαρκείς ανάγκες του νοσοκομείου καλύπτουμε. Είμαστε τραυματιοφορείς, είμαστε σε όλα τα μικροβιολογικά, σε όλα τα τμήματα λοιπόν. Ναι, σε όλα τα τμήματα. Οδηγία ασθενοφόρων. Σε όλα ναι, τα τμήματα. Είμαστε σε όλα τα τμήματα. Και ναι. Ζείτε μια ανασφάλεια. Ζείτε σε ένα περιβάλλον φυσικά, που όλοι καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι. Κύριε Νατσούλη, δουλεύουμε 4 χρόνια συνεχόμενα, χωρίς καμία μέρα απόλυση. Είμαστε από το 17 εμείς του ΟΕΕΤ και ναι. δεν έχουμε. Δηλαδή, συνεχόμενη είναι mm-hmm. η εργασία μας. Δεν έχουμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Ζητάτε λοιπόν τη μονιμοποίηση. Και σε κάποια ηλικία τώρα είμαστε και πάνω από τα 50 ή πιο πολύ. Οπότε, ναι. αν απολυθούμε αυτή τη στιγμή. Δεν έχετε τίποτα άλλο πραγματικά ναι, μπροστά σας. Ναι, είναι αβέβαιο. Σας. Μετά θα καταλήξουμε. Και εσείς τον ΟΑΕΔ για ένα χρόνο να πάρουμε το Ταμείο Ανεργίας και τίποτα άλλο. Με επικοινωνία με τους βουλευτές του νομού μας είχατε όλο αυτό το διάστημα. Τους είπατε το πρόβλημά σας να δουλέψουν ναι, σε αυτή βέβαια, την κατεύθυνση? Ναι, βέβαια, το ξέρουν το πρόβλημα. Ο κύριος Τζικαλάγιας έτυχε να δουλέψει και 2-3 μέρες εδώ μέσα ναι, στον σχολείο. Την εποχή του κορονοϊού, ναι, ναι. που ήρθε σαν πνευμονολόγος. Τον θέσαμε τα προβλήματά μας. Είπε ότι συμφωνεί να μονιμοποιηθείτε, γιατί αυτό είναι το βασικό σας αίτημα. Συμφωνεί ο ίδιος? Ή όλοι αν βρήκατε συμφωνούν. Και την κυρία Τελιγιορίδου, επίσης συμφωνεί και η κυρία Τελιγιορίδου. Και η κυρία Τελιγιορίδου και από κάτω από την Αθήνα που κάνουν, έχουμε ένα σύλλογο 4.000 στην υγεία. Ναι. Που αυτοί που είναι κάτω στα υπουργεία κοντά και τέτοια τρέχουν και διεκδικούν. Όλοι μας θέλουν να μείνουμε. Ναι. Αλλά δεν μένετε. Πρέπει να βρουν τη, ναι, πρέπει να βρουν τη λύση, τον τρόπο, πώς θα γίνει εσείς, η μετατροπή των συμβάσεων του ΟΑΕΔ. Σε αορίστου δηλαδή, χρόνου. Σε αορίστου, ναι.
Μάλιστα, αυτό ζητάτε. Άλλα αιτήματα πέρα από την μονιμοποίησή σας, κυρία Ζιά μου, έχετε? Εμείς σαν προσωπικό δεν έχουμε, αλλά ζητάμε, ας πούμε, οι συνάδελφοι οι μόνιμοι ζητάνε τα βαρέα και αντιγυϊνά να... Ναι. Γιατί είναι βαριά η δουλειά. Το καταλάβαμε, ειδικά στο νοσοκομείο της Καστοριάς, το καταλάβαμε πολύ καλά αυτό. Οι συνάδελφοί σας του μόνιμου προσωπικού του νοσοκομείου είναι μαζί σας, γιατί βγαίνουν και διάφορες ανακοινώσεις, βλέπω. Όχι, μαζί μας είναι, μαζί μας. Μας στηρίζει η ΠΟΕΔΗΝ σε όλα. Και η ΓΕΣΕ. Εγώ τι να πω, εύχομαι πραγματικά, κυρία Ζιά μου, τα καλύτερα. Νομίζω ότι με την τρίωρη στάση αυτή τη εργασία σήμερα σε όλη την Ελλάδα και στο νοσοκομείο της Καστοριάς δίνεται έναν τόνο. Δίνετε το μήνυμά σας. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με ποιον τρόπο θα μετατραπούν οι συμβάσεις σας σε αορίστου χρόνου, ώστε να έχετε τη μονιμοποίηση. Κύριε Νατσούλη, να σας πω κάτι. Ναι, βεβαίως. Έχουν βρει τον τρόπο. Μπορείτε έχουν ήδη αλλάξει την... γιατί μπήκαμε με τη στήριξη του, με την υποπτία του ΑΣΕΠ στη δουλειά. Ναι. Ήδη έχει μετατραπεί, είναι διαφορετική η σύμβασή μας από τις άλλες του ΟΑΕΒ. Τώρα είναι στη θέληση της κυβέρνησης. Πάντως πιστεύω. Η κυβέρνηση έχει πει κατά καιρούς ότι θέλει να κάνει τις προσλήψεις αυτές στην υγεία. Δεν ξέρω αν θα θέλει να μετατρέψει αυτές τις συμβάσεις σαν τις δικές σας σε μόνιμο προσωπικό. Γι' αυτό σας λέω είναι στη θέληση της κυβέρνησης, γιατί ακούω ότι θα βγουν άλλες προκηρύξεις τώρα για επικουρικό προσωπικό και τέτοια. Ναι. Δηλαδή να φύγουμε οι 4.000 να μπουν που ξέρουμε τη δουλειά. Ναι. Έχουμε 4 χρόνια εδώ τώρα που δουλεύουμε συνέχεια, ξέρουμε τη δουλειά καλά. Και να έρθουν οι άσχετοι, ας πούμε τώρα, άσχετοι, χωρίς να ξέρουν τι γίνεται. Με την έννοια το ότι και εσείς όταν πήγατε όμως και εσείς δεν ξέρατε επίσης τη δουλειά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι... Όλοι χωρούν στην υγεία. Όλοι χωρούν. Δεν λέμε να μην πάρουν άτομα, να πάρουν, αλλά όχι να φύγουμε εμείς οι 4 για να... Να έρθουν μετά άλλοι. Μάλιστα. Κάπως έτσι το... Θα πρέπει να βρεθεί πραγματικά και η χρυσή τομή. Και οι νέοι έχουν ένα δικαίωμα στο όνειρο, αλλά και εσείς που δουλεύετε τόσα χρόνια και εκεί. Και οι νέοι, λέτε, βέβαια. Γιατί τώρα όμως. Η ζωή συνεχίζεται. Για να βγούμε στη σύνταξη, τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Τα μηνύματα που παίρνετε είναι ότι θα είστε αισιόδοξοι στην έκβαση αυτού του ζητήματος ή τα πράγματα είναι δύσκολα για σας. Οι συνάδελφοι που έχουν μιλήσει με τον κύριο Κοντοζαμάνη κάτω στην Αθήνα και αυτά είναι προς το αισιόδοξο. Το αισιόδοξο. Μάλιστα. Ναι. Εύχομαι να είναι έτσι. Πιστεύω λίγο με τις κινητοποιήσεις τις σημερινές να δείξουν κάτι, ας πούμε. Σκέφτεστε και κλιμάκους, δηλαδή σκέφτεστε και απεργιακές κινητοποιήσεις και όχι μόνο στάσεις εργασίας? Τώρα δεν ξέρω τι απόφαση θα βγάλουν από κάτω οι συνάδελφοι. Όπως σας είπα, είμαστε 4.000 και ό,τι κάνουμε το κάνουμε όλοι μαζί. Και 19 υπενθυμίζουμε εκ των 4.000 στο νοσοκομείο της Καστοριάς. 19 είστε οι συμβασιούχοι και ζητάτε την μονιμοποίησή σας. Κυρία Ζιά μου, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι ακόμη πριν κλείσουμε και σας ευχαριστήσουμε. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Χαιρετίσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετισμούς σε όλους εκεί στο νοσοκομείο, κυρία Ζιά μου. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Έγινε. Καλή σας ημέρα. Ναι, γεια σας. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.